Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με την υπόθεση των τεθωρακισμένων Μάρντερ από τη Γερμανία θα ασχοληθούμε. Δύο πολύ καλοί συνάδελφοι άναψαν φωτιές μέσω της γερμανικής εφημερίδας Bild. Αναφερόμαστε στη Λιάνα Σπυροπούλου και τον Γιώργο Τσακίρη. Έχουμε σύνδεσή μας τον Γιώργο Τσακίρη, βετεράνο του αμυντικού ρεπορτάζ. Γιώργο, καλή χρονιά. Χρόνια σου πολλά. Σε ευχαριστούμε για τον χρόνο σου. Σε ευχαριστούμε για τον χρόνο σου, γιατί είσαι πρώτη μέρα στο Attica TV που ξεκινάει σήμερα, να το πούμε και αυτό, και είσαι λίγο υπατμών. Αλλά μας έκανε τη χάρη να μας χαρίσει ορισμένα λεπτά. Υπογράφεται λοιπόν ένα κομμάτι με τη Λιάνα Σπυροπούλου, σύμφωνα με το οποίο οι Γερμανοί θέλουν να δώσουν Μάρντερ στην Ουκρανία μέχρι τέλος Μαρτίου. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα καθυστερήσουν οι δικές μας παραδόσεις. Υπάρχει μία διπλή ανάγνωση. Υπάρχει μία δήλωση την οποία μας έκανε ο Υπουργός Άμυνας κ. Παναγιωτόπουλος, από την οποία δεν προκύπτει ότι εμπλέκονται τα ελληνικά μάρτερ στα μάρτερ που θέλει να στείλει η Γερμανία στην Ουκρανία. Αυτό που έχει λίγο σαν είδηση, αν μπορεί να την πει κανένας είδηση, είναι ότι για πρώτη φορά εμφανίζεται να σπάει το ένα προς ένα, το ότι παίρναμε ένα και στέλναμε ένα. Έχουμε πάρει 14, έχουμε στείλει 20, δηλώνει ο κύριος Παναγιωτόπουλος στην Bild. Το οποίο όμως σαφέστατα δηλώνεται ότι δεν επηρεάζει καθόλου την δική μας αμυντική θωράκιση, είναι στο πλαίσιο των παραδόσεων, έρχονται την επόμενη μέρα. Τώρα από Γερμανία, αυτό το οποίο λένε οι συνάδελφοι που κάνουν ένα στρατιωτικό ρεπορτάζ, είναι ότι υπάρχει ένα θεματάκι, δηλαδή από κάποια αίτημα από τα οποία είναι για παράδοση στην Ελλάδα, υπήρξε μια συζήτηση να φύγουν και να πάνε στην Ουκρανία, κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να συμβεί αυτό, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα παραλάβει η Ελλάδα τα συμφωνηθέντα. Ίσως να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση στο χρόνο παράδοσης, ένα-ενάμιση με δύο μήνες. Αυτό ξέρουμε μέχρι στιγμής. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ναι, και έτσι κι αλλιώς αυτά τα μάρτερ δεν πρόκειται να πάνε εκεί που ήταν τα BNP, οπότε τώρα κουβέντα να γίνεται εδώ που τα λέμε. Η αλήθεια είναι ότι οι στρατιωτικοί κύκλοι είπαν ακριβώς αυτό που λες και εσύ τώρα. Δεν είναι... Μπορεί μηντιακά να έχει εμφανιστεί ότι είναι προς αντικατάσταση των BNP. Ξέρουμε όλοι ότι δεν πάνε εκεί. Είναι τελείως άλλος ο ρόλος τους και είναι τελείως άλλο οπλικό σύστημα. Από την εμπειρία σου τώρα, επικαλούμε την εμπειρία σου, είσαι και παλαιότερος. Όλη αυτή η κινητικότητα στο να έχουμε δώσει κάποια όπλα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς στην Ουκρανία, έχουμε στείλει Πάτριο της Σαουδική Αραβία. Εσύ τι δικαιολογείς με βάση όσα ζούμε στα ελληνοτουρκικά? Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς εννοείς. Θεωρείς ότι στέλνουν όπλα από την μόνιμη εμάς? Εννοώ ότι θα περίμενε κάποιος ότι θα υπήρχε ένα απόλυτο σημάζεμα, ας πούμε, του οπλοστασίου, το οποίο θα ήταν προσανατολισμένο σε μια συγκεκριμένη απειλή. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής από όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, γιατί μπορεί να υπάρχουν και πράγματα που δεν ξέρουμε. Σωστό. Το ξέρεις πολύ καλά, το έχεις πει πολλές φορές. Αυτά τα οποία έχουμε στείλει στην Ουκρανία δεν φαίνεται να εντάσσονται σε αυτό που λέμε άμυνα απέναντι στην Τουρκία. Τώρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και οι δύο το ρόλο που παίζανε τα BNP. Okay, δεν ήταν κάτι το πάρα πολύ σοβαρό, αν μπορεί να το πει κάποιος έτσι. Όχι, δεν έχω αυτήν την αίσθηση, όπως όμως δεν έχω και την αίσθηση πάρει ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση επιφυλακής. Δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο, ούτε από το ρεπορτάζ, ούτε από τις πηγές του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών. Τώρα, γιατί ανεβαίνει το θέμα, είναι μια άλλη ιστορία. Αν θέλεις το συζητάμε, αν δεν θέλεις δεν το συζητάμε. Όχι, ποια είναι η άποψή σου? Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Κοίταξε, η άποψή μου είναι, μάλλον όχι η άποψή μου, τι μου προκύπτει από το ρεπορτάζ. Από το ρεπορτάζ προκύπτουν δύο γραμμές, οι οποίες δεν ξέρω γιατί είναι δύο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Υπάρχει η γραμμή που είναι η κυβερνητική και το ΙΠΕΞ, αν θέλεις, και το Υπουργείο Άμυνα σε επίπεδο Υπουργείου, ότι εντάξει, παιδιά, όχι πολύ ψηλά. Και υπάρχει και μία άλλη γραμμή, η οποία ανεβαίνει κυρίως από στρατιωτικούς κύκλους, που είναι πάμε σε πόλεμο.
Βλέπουμε δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι ο Εύρος και τα νησιά είναι σε επιφυλακή. Ξέρεις πολύ καλά και εσύ από το ρεπορτάζ και εγώ δεν υπάρχει κάποια επιφυλακή. Σε επίπεδο πολεμικού ναυτικού πάλι δεν βλέπω ή τουλάχιστον δεν ξέρω εγώ να υπάρχει κάποια επιφυλακή. Επιφυλακή μιλάμε για έννοια πάμε σε πόλεμο, έτσι. Ναι. Αν υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα, okay. Θεωρώ ότι, και τώρα εδώ ξεκινάει η προσωπική μου εκτίμηση, θεωρώ ότι εξυπηρετεί την κυβέρνηση πάρα πολύ το να είναι ψηλά το θέμα, η ρητορική του πολέμου, γιατί συσπηρώνει από έναν χώρο που μπορεί να συσπηρώσει, δηλαδή από τη δεξιά-δεξιά και την ακροδεξιά, και είναι ο μόνος χώρος που μπορεί να συσπηρώσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να συσπηρώσει από κέντρο και αριστερά. Άρα μια κρίση πάντα βοηθάει το κυβερνών κόμμα, ανεξάρτητα ποιο είναι αυτό. Άρα βολεύει. Ένα ακόμη το οποίο πρέπει να υποθεί είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι βρίσκεται και ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή. Έτσι, υπάρχει μια ρητορική πολέμου η οποία δεν συνάδει, αν θέλεις, με την εικόνα ούτε στο κέντρο επιχειρήσεων, ούτε στην ευρύτερη γεωστρατηγική της. Αυτή είναι η εικόνα που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι είναι η εικόνα που είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Είναι το παλιό καλό ρεπορτάζ της κρατεάς ελευθεροτυπίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Τσακίρη. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά, Πάρη. Και καλή επιτυχία στο Attica TV. Τα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά. Γεια.